Έχει σημάνει συναγερμό. Βλέπουμε συνέχεια κρούσματα ηλαρά αλλά και στρεπτόκοκκου. Θα ξεκινήσουμε από το στρεπτόκοκκο. Κοντά μα είναι ο κύριο Μάριο Ανδρέου, παιδίατρο και διευθυντή του Κέντρου Παιδιατρική Μέριμνα. Καλό σα απόγευμα. Καλό σε όλου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μα. Να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. Να μα πείτε αρχικά τι είναι ο στρεπτόκοκκο, για να περάσουμε μετά σε αυτά που μα αφορούν περισσότερο, πώ μεταδίδεται, ποια είναι τα συμπτώματα και όλα αυτά που μα ανησυχούν και εμά και του γονεί. Ωραίοτατα. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το στρεπτόκοκκο. Ο στρεπτόκοκκος είναι ένα κοινό μικρόβιο, το οποίο το ξέρουμε έτσι πολλά χρόνια, το οποίο είναι ένα κοινό μικρόβιο το οποίο μας δημιουργεί μια ήπια κατάσταση, μια ήπια λίμωξη, η γνωστή αμυγδαλίτιδα. Ή στην περίπτωση που έχουμε δερματικό νόσημο, οστρακιά. Άρα κάνει αμυγδαλίτιδα και οστρακιά. Είναι μια εύκολη, θα έλεγα, στην αντιμετώπιση κατάσταση. Δίνουμε λοιπόν αντιβιωτικό, το οποίο μάλιστα θα έλεγα ότι οποιοδήποτε αντιβιωτικό και δώσουμε έχει αποτέλεσμα και με πολύ καλά αποτελέσματα. Μετά από 36 ώρες από τη χορήγηση ενός αντιβιωτικού, το παιδί μπορεί να ξαναγυρίσει στο σχολείο του. Τόσο απλά. Κύριε Ανδρέου, αφού τότε μας μιλάτε για μια ήπια νόσο, αυτή τη στιγμή γιατί φτάνουμε να θρηνούμε παιδιά και μάλιστα ηλικίας κάτω των 10 ετών? Αυτό λοιπόν είναι το περίεργο το οποίο το διερευνάει η επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως. Γιατί λοιπόν ένα κλασικό κοινό μικρόβιο μας δημιουργεί τόσο βαριά ιστορία? Σε ελάχιστα περιστατικά, επαναλαμβάνομαι την λέξη ελάχιστα, έτσι ένα ποσοστό που μπορεί να είναι, δεν ξέρω, κάτω από το 1 στα 1000, ένα από το 10-100.000. Συμβαίνει λοιπόν σε κάποια άτομα τα οποία έχουν μια ευπάθεια, σαν DNA δηλαδή να σας δώσω, ή να έχει νοσήσει αυτό το άτομο ταυτόχρονα από κάποια άλλη λίμωξη, μια ίωση, μια οτιδήποτε, και αυτό έχει συμβεί μετά τον κορονοϊό που βλέπουμε συλλίμωξεις, δηλαδή ταυτόχρονα, ναι, ένα παιδί να νοσεί από 2 και 3 πράγματα ταυτόχρονα. Άρα βρίσκει αυτός ο κλασικός στρεπτόκοκκος, ο οποίος δεν δημιουργεί προβλήματα, βρίσκει ανοιχτό παράθυρο και κάνει διείσδυση ουσιαστικά μέσα στο σώμα μας και φτάνει στα πνευμόνια, φτάνει στο αίμα και δημιουργεί ουσιαστικά μια κατάσταση σαν, όχι σαν σιψεμίας, με το οποίο αν δεν το διαχειριστούμε πάρα πάρα πολύ γρήγορα, η πιθανότητα να χάσουμε και παιδί είναι αρκετά πιθανή. Οπότε ο λόγος που δεν το διαχειριζόμαστε τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε είναι επειδή πολλές φορές η διάγνωση είναι δύσκολη, τα συμπτώματα μοιάζουν και με άλλες ασθένειες. Πού ακριβώς γίνεται το λάθος? Πού καθυστερούμε? Πιθανότατα εδώ στην Ελλάδα θα έλεγα ότι δεν καθυστερούμε. Αυτό είχε συμβεί κυρίως στη Βρετανία, στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ένα άρρωστο παιδί έφτανε δύσκολα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πιο απλά, δηλαδή φτάνουν. Σπάνια μπορεί να γίνει και λαθεμένη βέβαια έτσι γρήγορη διάγνωση, αλλά στην πλειονότητα θα έλεγα αρκετά εύκολα το αντιμετωπίζουμε. Τώρα, εάν όντως το DNA μας είναι τέτοιο και αν ο στρεπτόκοκκος κάνει διείσδυση από το πρώτο 24ωρο, είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστείς. Αυτές είναι οι πιο ευάλωτοι να νοσήσουν? Σίγουρα τα παιδιά νεαρής ηλικίας, αλλά και ποιες άλλες ηλικιακές ομάδες? Το βλέπουμε και στους ενήλικες, δηλαδή είχαμε αρκετά περιστατικά ενήλικων, αλλά κυρίως στην παιδική ηλικία, για την οποία μπορώ να σας μιλήσω άνετα, προσβάλλει παιδιά από 0 μέχρι 10 χρονών, 10, 11, 12 χρονών. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ηλικία είναι πιο ευάλωτη. Ταυτόχρονα, αν υπάρχουν και συλλοιμώξεις ή ένα νοσοποιητικό σύστημα το οποίο είναι αποδυναμωμένο μετά από μια γρήπη, μετά από ίωση, μετά από ένα COVID, ή ένα άτομο είναι αποδυναμωμένο γιατί παίρνει για χι λόγους κορτιζόνη, έχει λοιπόν το νοσοποιητικό του σύστημα, έχει αλλοιωθεί, αυτό το άτομο είναι ευάλωτο να του συμβεί κάτι. Αλλά είναι πολύ μικρές αυτές οι πιθανότητες και δεν θέλω ο κόσμος να ανησυχεί υπέρμετρα. Μπορεί όντως να συμβεί, αλλά μακάρι να ήταν τόσο εύκολο να τα διαχειριστούμε όλα αυτά τα περιστατικά. Σωστά. Μακάρι. Υπάρχει εμβόλιο και υπάρχουν εκτός από εμβόλιο και μέτρα πρόληψης για να μην φτάσουμε στην νόσο? Όχι, εμβόλιο δεν υπάρχει για το στρεπτόκοκκο. Υπάρχουν για το μυγκητιδόκοκκο, υπάρχει για το πνευμονιόκοκκο. Για το στρεπτόκοκκο δεν έχουμε εμβόλιο. Και τα μέτρα πρόληψης είναι τα κλασικά που ξέρουμε. Δηλαδή, ένα άτομο το οποίο νοσεί, παραδείγματος χάρη είναι φορέας. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το 30% του πληθυσμού είναι αφορέας. Δηλαδή έχει το στρεπτόκοκκο στο λαιμό του χωρίς να νοσεί.
Αυτός λοιπόν όμως μπορεί να το μεταδώσει και ένα ευάλωτο άτομο μπορεί να κολλήσει. Άρα καλά είναι λοιπόν όταν να έχουμε τους κανόνες που μάθαμε μια χαρά μέχρι τώρα, όταν βήχουμε μέσα στο χέρι μας, μέσα σε κάτι, σε ένα μαντήλι, φοράμε μια προστατευτική μάσκα εάν βρισκόμαστε με κόσμο και γενικά όταν είμαστε άρρωστοι, καλά είναι να μην είμαστε σε έντονο κοινωνικό περιβάλλον, γιατί δεν φταίνε τίποτα και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Έτσι, καθαριότητα. Όπως είπατε, ο κορονοϊός ήρθε και μας άφησε και κάποιες θετικές συνήθειες που μπορούν να μας βοηθήσουν να πορευόμαστε από εδώ και πέρα. Αλλά μήπως οφείλεται και για τη μεγάλη έξαρση της ηλαράς που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα? Έχουμε ένα δεύτερο πρόβλημα με την ηλαρά. Η ηλαρά μάλλον έχει άλλο τρόπο έτσι, αύξησης των περιστατικών. Αυτό μάλλον σημαίνει επειδή έμεινε ο πληθυσμός ανεμβολίαστος με την περίοδο του COVID ή ατελώς εμβολιασμένος. Δηλαδή πήγαν τα παιδιά, κάναν μία δόση, ενώ πρέπει να κάνεις δύο δόσεις για να έχεις σωστή ανοσοποίηση. Ήρθε ο COVID, για δύο χρόνια τα προγράμματα τα εμβολιαστικά πήγανε πάρα πολύ πίσω και αρκετός κόσμος τα παραμέλησε. Δηλαδή όταν χάνουμε τη σειρά μας, κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν αυτό που έχει συμβεί και στην Ευρώπη, έχει συμβεί και στην Ελλάδα, να έχουμε ελλειπή εμβολιασμό. Και γι' αυτό αρχίζουμε και βλέπουμε και φαινόμενα ηλαράς που δεν το βλέπουμε. Τα βλέπουμε λοιπόν τώρα να διωγγώνονται, όχι πάρα πολλά όμως, έτσι για να λέμε και την αλήθεια. Έτσι, 2, 3, 4, 5 περιστατικά, το οποίο δεν νομίζω ότι χρήζει έτσι, ιδιαίτερης μνήμης να το κάνουμε. Αλλά βλέπουμε και ηλαρά. Τι σημαίνει? Ότι τα παιδιά και γενικά και ο πληθυσμός πρέπει να εμβολιαστεί για απλά νοσήματα, γιατί αλλιώτικα θα τα βρούμε μπροστά μας. Για αυτές τις περιπτώσεις που είπατε, τις περιπτώσεις δηλαδή που κάποιος έχει κάνει, τα παιδιά έχουν κάνει την πρώτη δόση, αλλά λόγω κορονοϊού δεν έχουν περάσει στη δεύτερη. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή ακόμη και τώρα και σε έχει περάσει καιρός, μιας και εγκυμονεί ο κίνδυνος, ή αφού χάθηκε δεν πειράζει να μην μπουν στη διαδικασία? Πολύ σωστή τοποθέτησή σας. Όποιο παιδί έχει εμβολιαστεί με μία δόση, θα πάει να κάνει τη δεύτερη δόση σαν να μην έχει συμβεί τίποτα στο χρονικό διάστημα αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να το ξανακάνει από την αρχή, διότι ο οργανισμός το θυμάται. Απλώς πρέπει να κάνουμε μια δεύτερη αναμνηστική δόση και τότε ο οργανισμός αντιδράει και παράγει πολύ αυξημένα αντισώματα. Άρα λοιπόν κάνει τη δεύτερη δόση. Κύριε Ανδρέου, να θυμίσουμε και τα συμπτώματα της ηλαράς και αν μπορείτε να μας πείτε και πότε από όλα αυτά τα συμπτώματα πρέπει κάποιος να αναζητήσει τη βοήθεια γιατρού. Η ηλαρά είναι ένα εξανθηματικό νόσημα, δεν το βλέπουμε πλέον διότι έχει εμβολιαστεί όλος ο παιδικός πληθυσμός, άρα δεν βλέπουμε πλέον ηλαρά. Είναι ένα νόσημα το οποίο κάνει πάρα πολύ υψηλό πυρετό, υψηλότατο πυρετό, θυμίζει γρυπώδη συνδρομή, σαν να έχεις γρίπη και πολλές φορές οι παθολόγοι μπερδεύονται στο πρώτο στάδιο, γιατί έχει δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο που είναι το λεγόμενο γρυπώδες, είναι σαν να έχεις μια γρίπη. Μπορεί να σου πω, θα θεωρούσε ότι μπορεί να έχει και στρεπτόκοκο ή μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε ιογενή λίμωξη. Μετά από αυτό όμως κάνει μια μικρή πτώση ο πυρετός και ξανανεβαίνει κάνοντας 39 και 40 πυρετό και βγάζει και εξάνθημα. Το οποίο είναι από πάνω μέχρι κάτω, ένα έντονο εξάνθημα, το οποίο κάνει μερικές ημέρες και αποδράμει. Η ιστορία είναι ότι η ηλαρά κάνει επιπλοκές. Εγκεφαλίτιδα, καρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, νεφρίτιδα. Κάνει αρκετά, όχι νεφρίτιδα δεν κάνει, αλλά κάνει πολλές επιπλοκές. Και γι' αυτό λοιπόν καλά είναι να μην περνάμε ηλαρά. Δεν είναι ένα απλώς θα περάσει ένα παιδί μια ηλαρά. Δεν πρέπει να περνά γιατί κάνει επιπλοκές. Καλό είναι λοιπόν να μην κολλήσουμε. Κύριε Ανδρέου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις συμβουλές σας. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους μας. Γεια σας.